Με τον Πάπα Φραγκίσκο, υπονομαζόμενο και ως Πάπα των Φτωχών, είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για την οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και κρίση αξιών. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ανάγκη η πολιτική να ξαναεμπνεύσει τους ανθρώπους με συλλογικά οράματα που θα επαναφέρουν πνευματικές πανανθρώπινες αξίες απέναντι στις κυρίαρχες σήμερα υλικές αξίες του καταναλωτισμού και του κέρδους. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το μεγάλο ζήτημα των πολεμικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, για την ανάγκη να οικοδομήσουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις δομικές αιτίες που γεννούν την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες, που είναι η άνηση διανομή του εισοδήματος και η αυτονομία, η ασυδοσία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ζητήσαμε από τον Πάπα Φραγκίσκο να αναλάβει πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου και για την ειρήνη. Μιλήσαμε για το μεταναστευτικό και τις τραγικές επιπτώσεις μιας πολιτικής ευρωπαϊκής που χρήζει άμεσης αναθεώρησης. Τέλος, είχα την ευκαιρία να του μεταφέρω την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Να του πω ότι μετά από 4 χρόνια αδιέξοδων και άδικων πολιτικών λιτότητας, ο ελληνικός λαός πληρώνει στην πλειοψηφία του τη στιγμή που οι τράπεζες σώζονται και κάποιοι βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και απειλούν και από πάνω. Του είπα ότι αυτή η μεγάλη αδικία πρέπει να αποκατασταθεί και ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Τέλος, συμφωνήσαμε στην ανάγκη να υπάρξει συνέχεια στο διάλογο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Χριστιανικής Εκκλησίας. Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια οικουμενική συμμαχία απέναντι στη φτώχεια, στις ανισότητες, απέναντι στη λογική ότι οι αγορές είναι πάνω από τα κέρδη, να οικοδομηθεί μια συμμαχία πάνω στις κοινές τομές των παράλληλων δρόμων μας. Εκκινούμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, στεμνόμαστε όμως σε πανανθρώπινες αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ανάγκη για τον συνάνθρωπο, η κοινωνική δικαιοσύνη.